Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήλθατε στο 11ο επεισόδιο του podcast «Γιατί τρέχουμε». Και σήμερα φιλοξενώ κοντά μου έναν αθλητή, ο οποίος είναι η ακριβής εφαρμογή του ρητού, τα αγαθά κοπισκτώνται θα έλεγα. Είναι ένας αθλητής στη Σόκονη και παράλληλα ένας άνθρωπος από τους λίγους αθλητές με υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι έχουν κανονική οχτάωρη εργασία και είναι φουλ επαγγελματίες, δεν είναι ρασιτέχνες. Θα έλεγα πως η σημαντικότερη αθλητική του στιγμή, θα με διορθώσει ο ίδιος μετά αν κάνω λάθος, ήταν το 2022, όπου ήταν ο μεγάλος νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας. Και από τότε έχει μια σταθερή άνοδο, θα έλεγα, αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που βάζει σε αυτό που κάνει και της αγάπης που έχει. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα μαζί μου τον Μπάμπη Πιτσόλη. Μπάμπη, καλησπέρα, καλώς ήρθες και ευχαριστώ για την τιμή. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα κιόλας και εγώ ευχαριστώ για την τιμή. Δεν θα ξεκινήσω από το Μαραθώνιο της Αθήνας, θα πάω πιο μετά εκεί. Είσαι ένας αθλητής ο οποίος γενικά είσαι χαμηλών τόνων. Δεν βρήκα εύκολα πολλές σου συνεντεύξεις, άρθρα, τέτοια πράγματα. Δεν βγαίνεις, δεν μιλάς συχνά. Οπότε θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα ρωτώντας από πότε ξεκίνησες το τρέξιμο και σε ποιο σημείο ήσουν το 2017. Και λέω το 2017 γιατί την πενταετία από το 2017 μέχρι το 2022 θα την πιάσουμε λίγο παρακάτω. Οπότε για πριν το 2017 ξέρω ότι ήσουν αθλητής μικρών και μεσών αποστάσεων, αλλά θες να μου πεις λίγα λόγια πώς ξεκίνησες. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα το στίβο από το Σεπτέμβριο του 2008. Πιο παλιά μικρός έκανα κολύμπι και μετά έκανα για 3 χρόνια το γυμνάσιο μπάσκετ. Ξανά εκεί στην πρώτη λυκείου το τι θα κάνω, γιατί κάποια πράγματα ας πούμε δεν μ' αρέσανε και ήθελα να αλλάξω άθλημα και με προτρέψε η καθηγήτριά μου στην έκθεση να επιδείξα τον προπονητή μου τον Γιώργο τον Ζόζο που είναι και μέχρι σήμερα. Τον ήξερα προσωπικά και της έλεγα είναι για πάμε γιατί όχι. Έτσι ας πούμε έκατσε αυτό. Και από το 2008 μέχρι και τώρα, δηλαδή, έχω ασχοληθεί με το στίβο περισσότερο. Δεν περίμενα ότι τότε, το 2008 μέχρι τώρα, θα φτάσω σε ένα υψηλό επίπεδο για την Ελλάδα. Δεν το είχα σκοπό, η αλήθεια είναι. Εντάξει, έλεγα, ας δω πρώτα πώς θα κυλήσει το πράγμα και μετά θα δείξει. Ποτέ δεν ξέρεις. Ένα που τελικά εκεί, άμα κάνεις σκληρή δουλειά και προπονήσεις σωστά, όλα γίνονται. Ναι, αυτό, γι' αυτό είπα και ότι είσαι η εφαρμογή του ρητού, τα αγαθά κοπισκτώνται, γιατί φαίνεται ότι έριξες πολλή δουλειά. Διάβασα, φτάνοντας το 2017, ότι εκείνη τη χρονιά ήσουν εθελοντής στο Μαραθώνιο της Αθήνας. Ισχύει αυτό? Ισχύει, γιατί τότε είχα μπει και στρατό. Και στο ΣΑΕΔ κιόλας έχουν πάντα τους στρατιώτες να είναι εθελοντές. Ήμασταν ουσιαστικά η αλυσίδα που χώριζε τα μπλοκ. Οπότε μας είχαν πάει εκεί πέρα να χωρίζουμε τα μπλοκ. Εντάξει, είχα ακούσει όλα αυτά τα χρόνια το Μάκλας, το Μαραθώνιο της Αθήνας, πώς είναι, ότι είναι μια γιορτή, δεν είναι απλά ένας αγώνας. Και το έζησα ως εθελοντής, η αλήθεια είναι η πρώτη φορά τότε. Και είχα πει του χρόνου θα τρέξω το 2018. Όπως και έτρεξα δηλαδή και το έζησα και ως αθλητής. Φυσικά μας σου έλεγα το 17, μας σου έλεγε κάποιος εκεί που ήσουν εθελοντής ότι σε 5 χρόνια τον κερδίσει τον αγώνα, τον έλεγε τρελό, έτσι. Εδώ για να καταλάβεις, πιο παλιά δεν, αν μου έλεγε ο άλλος θα τρέξω μαραθώνιο, θα του έλεγα είσαι τρελός, δεν πέσει. Φαντάσου. Οπότε είδες πως έρχονται κάποια πράγματα από εκεί που το περιμένεις. Λες τώρα σιγά μην πάω εγώ τόσο, σιγά μην γίνω αυτό, σιγά μην γίνω το άλλο. Είδες. Ναι, είναι μερικά τέτοια πράγματα τα οποία είναι εκπληκτικά στη ζωή πως τα φέρνει. Το 2022 λοιπόν είναι η χρονιά που κερδίζεις. Τώρα θα σου πω εγώ μια ιστορία, σαν το Inception την ταινία. Δυνατή ταινία. Εσύ ήσουν μέσα στον αγώνα και το ζούσες. Εγώ ήμουν έξω από τον αγώνα και ήταν η δικιά μου πρώτη φορά εθελοντής. Απίστευτο. Το 22. Ενώ έτρεχα 10 χρόνια στη διοργάνωση, είτε σαν στο δεκάρι, είτε σαν... είτε στο μαραθώνιο, το 22 αποφάσισα να είμαι πρώτη φορά εθελοντής έχοντας τρέξει το δεκάρι το Σάββατο το βράδυ.
Οπότε την Κυριακή το πρωί είμαι εθελοντής στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων, αλλά μόλις τελειώνει αυτό, πάω στον τελευταίο σταθμό του μαραθωνίου, ναι, ναι, στο Μέγαρο Μουσικής, στο 40 χιλιόμετρο, για να βοηθήσω εκεί. Άκου τώρα τι γίνεται. Περνάει ο Γκελαούζος και την ώρα που περνάει ο Γκελαούζος στέλνω ένα μήνυμα στον αδερφό μου και του λέω «Έλα ρε, μόλις πέρασε ο Γκελαούζος και είναι πρώτος». Ο αδερφός μου βλέπει το μήνυμα σε 2 λεπτά αφού έχεις περάσει εσύ σαν δεύτερος και μου απαντάει «Τι μου λες ρε», λέει, «ποιος Γκελαούζος, ο Πιτσόλης είναι πρώτος». Και λέω, ποιος Πιτσόλης είναι πρώτος, αφού πέρασε δεύτερος είμαι, λέω, σε φάση 1 χιλιόμετρο πίσω. Μου λέει, ναι ρε, τον πέρασε στο 41. Και με ρωτάνε γύρω γύρω, μου λέει, τι έγινε, γιατί εγώ ήμουν σε φάση, όπα, τι γίνεται εδώ. Και λέω, ρε, εσείς πέρασε ο Μπάμπης ο Πιτσόλης παρακάτω. Λέει, σοβαρά μιλάς. Και το μάθαν όλοι στο σταθμό έτσι. Μιλάμε τώρα για 1 χιλιόμετρο, για 2,5-3 λεπτά, ας πούμε, τέτοια κατάσταση. Ναι, αλήθεια ήταν. Τι συνέβη όλα αυτά, δηλαδή από το 17 μέχρι το 22 που κέρδισες, τι συνέβη και έφτασες σε αυτό το αποτέλεσμα, είναι δηλαδή προπόνηση, είναι το βαλεστόχο, τι έγινε και έφτασες εκεί? Είναι η προπόνηση σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι η προπόνηση του μαραθώνου είναι πολύ διαφορετική από τα υπόλοιπα, τα 5 και 10 χιλιόμετρα. Και γενικά όλο το mood του μαραθώνου είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή ακόμα και την προετοιμασία που κάνεις είναι, πρέπει να είσαι στρατιώτης. Δηλαδή εγώ, για να ξέρεις, είμαι στους γνωστούς, είμαι γνωστός απειλοφάγος. Τρώω τα πάντα. Okay. Λοιπόν, και ναι, για να καταλάβεις τέτοια φάση. Εντάξει, εγώ παλιά δεν το είχα αυτό το πρόσεχε, γιατί ό,τι δίνεις στο σώμα σου αυτό θα πάρεις. Αλλά ξέρεις, με το μαραθώνιο τώρα, επειδή είδα τα... Άμα δεν πάθεις, δεν θα μάθεις κιόλας. Τον πρώτο μου που είχα τρέξει γενικά στο εξωτερικό, είδα ότι, όπα, κάτι πρέπει να γίνει εδώ, πρέπει να βάλω λίγο σε τάξη τα πράγματα, γιατί δεν γίνεται έτσι. Τσούκου τσούκου, με τα χρόνια και τα αποτελέσματα έδειξε ότι με προπόνηση, όπως είπα εξ αρχής, με σωστή διατροφή, με όλα αυτά κάνεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Η αλήθεια είναι, εντάξει, εγώ πάντα σε όλα αυτά τα χρόνια από το 18 ίσως που μπήκα στο μαραθώνιο μέχρι τώρα, πάντα ο στόχος μου ήταν ατομικό ρεκόρ και βάθρο. Τώρα η πρώτη θέση, η αλήθεια είναι, τότε δεν την περίμενα καν. Δεν το είχα καν σκοπό. Στην άκρη του μυαλού μου, να πω την αλήθεια, το είχα, αλλά οκ, okay, μέχρι εκεί. Αλλά και όμως που έγινε. Να πούμε εδώ ότι, εάν τα έχω δει σωστά, από το 18 μέχρι το 22 που τρέχεις, κάθε χρόνο η χρόνη σου είναι 1-2 λεπτά κάτω, έτσι. Δηλαδή μιλάμε, ήταν 2-23, αν δεν κάνω λάθος, το 18. Η πρώτη φορά το 18 ήταν 2-30. 2-30, σωστά, 2-30. Η δεύτερη 2-27, το 19, ναι. Το 20 δεν έγινε. Το 21 ήταν 2,24 και μετά το 22 ήταν 2,23. Τώρα ο κόσμος καταλαβαίνει, ο πολλής κόσμος που θα μας ακούσει, ότι το 4,5 ώρες για να το κάνεις 4 γίνεται σχετικά εύκολα, μα κάνεις μια προετοιμασία σε ένα επίπεδο α. Α, ναι, ναι, εννοείται. Το 2,30 για να το κάνεις 2,23 θέλει δουλειά, δεν είναι αστεία. Εντάξει, είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτό που λέμε, ότι κάποια στιγμή το σώμα βρίσκει τοίχο και δυσκολεύει πολύ το πράγμα να κατέβει. Δηλαδή και εγώ τώρα κυνηγάω να κατέβω τις 2.20, δεν είναι εύκολο. Και λες τώρα, εντάξει, έχω 2.21 ατομικό και λες 2.20, τι είναι, ένα λεπτό, δεν είναι έτσι. Όχι, σε τέτοιες... Αρχίζει, δυσκολεύει το πράγμα. Σε τέτοιους χρόνους φυσικά δεν είναι έτσι, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, ας πούμε, στην επιβάρηση και στις ταχύτητες. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι και ανάλογα και το σώμα, έτσι, και τι προπόνηση κάνει ο καθένας. Άμα είναι ένας που κάνει συνέχεια, δεν κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του, να το πω και έτσι, και κάνει με προπόνηση, εντάξει, μπορεί να κατέβει το τέτοιο, αλλά άμα είναι και άλλα πράγματα γύρω σου, δεν είναι και το εύκολο. Εκεί θέλω να πάω. Εσύ είσαι επαγγελματίας, μένεις μακριά στο Λαγονίσι, είσαι νέος μπαμπάς, έχεις και προπονήσεις εδώ στη γειτονιά μου, στη Ζωγράφα, με τον κύριο Ζόρζο, που τον βλέπω εκεί όταν πάω σχεδόν κάθε μέρα
στο πανεπιστήμιο και στην Πανεπιστήμιο Πολύ τρέχει. Στην Πανεπιστήμιο Πολύ, ε. Ναι, ναι. Τσιμεντούπολη αλλιώς. Στην Τσιμεντούπολη, ναι, εντάξει. Έχουμε φάει γόνατα εκεί, έχουμε φάει τα μέσες, έχουμε φάει τα πάντα. Α, καλά, καλά. Και εγώ όταν ήμουν πριν πάω λαγωνή, συνέχεια. Ευτυχώς είναι ανοιχτό και το στάδιο του Ζωγράφου και έχει ένα ταρτάν εκεί ψηλό αξιόλογο, ας πούμε, και κάμια φορά πάω εκεί γιατί στο Ζωγράφου ναι, έχουν διαλυθεί πόδια και πόδια. Εμείς εκεί, να ξέρεις, κάνουμε προπόνηση τα προγράμματα. Στου Ζωγράφου. Ναι, ναι, και τώρα σήμερα καταλάβει Ζωγράφου είμαι και θα πάω σε καμιά ώρα και μη σου πω για πρόγραμμα. Παίρνα καμιά φορά. Θα περάσω, εντάξει, εγώ συνήθως είμαι πρωινός τύπος. Τα κάνω πρωί όλα, αφήνω τα παιδιά στο σχολείο και τρέχω μετά, οπότε... εντάξει. Αλλά κάποιο απόγευμα, ναι, σίγουρα θα περάσω. Ωραία, ωραία. Θα τα πούμε από κοντά δηλαδή. Εννοείται. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πολλοί αθλητές, κυρίως σε μικρότερη ηλικία, που δεν έχουν ακόμα, ρε παιδί μου, οικογένεια, υποχρεώσεις κτλ. Ή μένουν κοντά στο χώρο που προπονούνται, ο αθλητισμός τους είναι το κύριο τους επάγγελμα. Μπορεί είτε να έχουν και full time δουλειά, αλλά βολεύονται γιατί εντάξει, δεν έχουν υποχρεώσει οικογένεια κτλ. Εσύ κάνεις το τρέξιμο το μαραθώνιο σε υψηλό επίπεδο, αλλά έχεις και το τρέξιμο της καθημερινότητας, έτσι, το οποίο δεν διαφέρει καθόλου σε σχέση με αυτό που έχουμε εμείς οι ερασιτέχνες. Δηλαδή, άμα το πάμε στην καθημερινότητά μας, αν εξαιρέσουμε το αθλητικό κομμάτι, το ίδιο πράγμα κάνουμε. Έχουμε μια full time δουλειά, είμαστε οικογενειάρχες, παιδιά, σκυλιά, δηλαδή υποχρεώσεις. Αυτό πώς το έβαλες εσύ στην καθημερινότητά σου, δηλαδή τις υψηλές επιδόσεις με μια ζωή η οποία είναι όπως έχει ο περισσότερος κόσμος. Είναι συνήθεια, είναι κάτι άλλο, τι είναι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι συνήθεια. Εντάξει, και άμα τα έχεις και σωστό προγραμματισμό μπορείς να τα κάνεις όλα. Οπότε κάποια στιγμή δηλαδή και μετά είναι μια συνήθεια, οπότε δεν με κάνει εντύπωση δηλαδή. Το βρίσκω πλέον φυσιολογικό, μια καθημερινή μου μέρα δηλαδή, να είναι, ξέρω εγώ, το πρωί προπόνηση, μετά δουλειά, μετά πάλι στο σπίτι, έτσι λίγο με κάθομαι με την οικογένειά μου να πάω την απογευματινή από προπόνηση και μετά πάλι το βράδυ σπίτι. Και οι προπονήσεις σου είναι λαγωνίσεις Ζωγράφου? Είναι, ας πούμε, οι δύο του που κάνω τα προγράμματα με τα κομμάτια με τον Ζόρζο, είναι Ζωγράφου. Μία πάω ημιτό που είναι το long που κάνω την Κυριακή μαζί με όλη την ομάδα. Γιατί αλήθεια, εντάξει, παρόλο που ωραία είναι και κάτω στην λαγωνίση να κάνω το long της Κυριακάτικο, μόνος μου η αλήθεια δεν παλεύεται. Okay. Και ναι, εντάξει. Και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες μέρες, ναι, κάτω εκεί στο λαγωνίση βγαίνω από το σπίτι και έξω στον δρόμο πηγαίνω από τη μία περιοχή στην άλλη, ξέρω εγώ, και γυρίζω τέτοια φάση. Έτσι όπως μου το λες, ακούγεται ότι άμα βγάλω τους χρόνους σου απ' έξω, ακούγεται πολύ με το ότι κάνουν συνήθως ένας νορμάλ ερασιτέχνης αθλητής. Που μένει, που προπονείται, που βγαίνει, ίσως βρήκε ένα στάδιο κοντά. Δηλαδή, πραγματικά μπράβο για την επίδοση, γιατί δεν βλέπω πώς διαφέρει η καθημερινότητά σου σε σχέση με κάποιον που έχει full time πρόγραμμα με δουλειές και οικογένειες. Σίγουρα, εντάξει. Κοίταξε, είναι και αυτά όλα τα χρόνια. Έτσι, από παιδί είμαι σύλλο, γενικά από τον αθλητισμό, οπότε είναι και παίζει και αυτό ένα ρόλο. Εγώ δηλαδή ευγνωμονώ το κολύμπι, γιατί το κολύμπι με έβαλε πολύ γρήγορα στο στίβο. Πάρα πολύ καλή άσκηση, γιατί όχι μόνο πόδια και χέρια, όλα. Με έβαλε δηλαδή κατευθείαν, δεν δυσκολεύτηκα πολύ να αποδώσω στο στίβο. Ναι, ήταν η βάση σου αυτή. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα πάω σε μια άλλη ερώτηση. Έχεις δηλώσει σε μία από αυτές τις λίγες σου φορές που έχεις βγει να μιλήσεις ότι για όσα χρόνια, ρε παιδί μου, μπορείς, θέλεις να συμμετέχεις στο μαραθώνιο της Αθήνας. Είναι γιορτή, είναι ιστορικός κτλ. Συμφωνώ σε αυτό και εγώ το ίδιο κάνω. Έχω 11 χρόνια σερί που συμμετέχω σε αυτή τη διοργάνωση, είτε στο μαραθώνιο είτε στο δεκάρι. Όμως θεωρώ πως αυτός ο μαραθώνιος, αν δεν είχε το ιστορικό του στοιχείο μέσα, ο πρώτος μαραθώνιος, οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες, η σύνδεση με την αρχαιότητα κτλ. Δεν θα τον έτρεχε κανείς. Έτσι θεωρώ εγώ. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Αλήθεια είναι αυτή. Και δεν θα τον έτρεχε κανείς
Γιατί με 20 χιλιόμετρα ανηφόρα και μια τέτοια διαδρομή δεν προσφέρεται για τίποτα, ούτε για ατομικά ρεκόρ. Ο καιρός συνήθως εκείνη την περίοδο είναι υγρός, ζεστός κτλ. Τι άλλο πιστεύεις ότι έχει ο Μαραθώνιος Αθήνας που τον κάνει ελκυστικό στον κόσμο, αν εξαιρέσουμε την ιστορικότητα του πράγματος? Αν εξαιρέσουμε την ιστορικότητα, ένα που έχω σχέση δει με τις άλλες μαραθώνες του εξωτερικού είναι η οργάνωση που έχουν. Δηλαδή στην υδροδοσία, εντάξει, ξέρεις, το εξωτερικό, okay, λόγω του περιβάλλοντος και αυτά, έχουν τα χάρτινα κυπελάκια. Δεν γίνεται τώρα να τρέξει με κάποιες ταχύτητες και να έχει το κυπελάκι τώρα να φεύγει το μισό νερό, μη σου πω και όλο έξω. Καλά, περιττό να πω ότι δεν τα δίνουν κιόλας και στο χέρι πλέον, τα πρέπει να τα πάρεις εσύ. Ενώ εδώ στην Αθήνα έχουν αυτή την οργάνωση. Να δουν, ξέρω εγώ, τώρα σου λέω για τους elite μπροστά, έτσι. Στον απλό κόσμο, ας πούμε, έχω δει, ας πούμε, παραδίδουν τα μπουκάλια κανονικά. Όχι δηλαδή πρέπει να ψάξεις εσύ το μπουκάλι σου που το έχεις αφήσει εκεί πέρα. Φωνάζουν από μακριά, έρχεται το νούμερο τάδε. Του λέει από μακριά, έτσι. Ψάχνουν, βρουν πού είναι το μπουκάλι, παίρνουν το μπουκάλι, το δίνουν, μπαμ, τέλος. Δηλαδή δεν έχουν αυτή την έννοια οι αθλητές ότι πρέπει να βρω πού είναι το μπουκάλι μου, πού αυτό που το έχουν στο εξωτερικό. Ναι, αυτό όντως γίνεται. Αυτό. Άλλοι, ας πούμε, μαραθώνιο που το ελκύει το πολύ, είναι, εντάξει, θα το έλεγα, η ομορφιά του τόπου όλου, της διαδρομής. Αν και η αλήθεια είναι εκεί στο τάξη, τώρα όποτε περνά στο μάτι σου λιγώνει η καρδιά και δεν είναι όμορφα, αλλά τι να κάνουμε. Κάποτε ήταν πιο όμορφα τα πράγματα, αλλά τώρα έτσι με αυτά που είχαν γίνει. Γενικά όχι, δεν έχω κάτι άλλο, δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει κάτι η Αθήνα με τους υπόλοιπους μαραθώνιους στο εξωτερικό. Okay. Εγώ σε μαραθώνιο στο εξωτερικό δεν έχω τρέξει, έχω τρέξει αγώνα βουνού, αλλά είναι σημαντικό αυτό που λες ότι το επίπεδο της οργάνωσης και ειδικά στην παροχή στους σταθμούς και τα λοιπά είναι σε πολύ καλό επίπεδο ο μαραθώνιος Αθήνας. Όχι, όντως είναι πραγματικά σε καλό επίπεδο, ναι. Από ό,τι έχω διαβάσει, όχι, δεν το έχω βιώσει εγώ, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει και μου έχουν μεταφέρει και φίλοι που έχουν τρέξει εξωτερικό, υπάρχουν και αγώνες εξωτερικό που και λιγότερη υδροδοσία έχουν, ενώ σε μεγαλύτερη απόσταση ο ένας σταθμός από τον άλλον, δεν είναι κάθε 2,5 χιλιόμετρα, αλλά όπως είπες εσύ δεν είναι και καλή υδροδοσία σε μερικούς. Ναι, ναι. Οπότε εντάξει, ας πούμε ότι μέσα εκτός από την ιστορικότητα έχουμε και μια καλή διοργάνωση στο να είμαστε ελκυστικοί στον κόσμο που θα έρθει να τρέξει. Εντάξει, βέβαια, ίσως το να εξαιρέσουμε την ιστορικότητα δεν είναι και τόσο δόκιμο, γιατί το να μπαίνεις να τερματίσεις Καλλιμάρμαρο, νομίζω ότι όπως και να είναι η διαδρομή, δεν υπάρχει κάπου άλλο. Δεν το έχει πουθενά άλλο. Η αλήθεια είναι αυτό. Αλλού δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, τι συγκινήσεις σου έρχονται και εκεί πέρα έχει πάθει το κομπλόκο μετά. Λέει, τι έγινε τώρα. Ναι. Όντως, όταν παίρνεις τη στροφή της Οδού Αττικού και είσαι εκεί στο τελευταίο χιλιόμετρο, όντως είναι λίγο έτσι συγκινητική στιγμή. Θέλεις να μείνεις στις αποστάσεις του μαραθωνίου και του μαραθωνίου ή υπάρχει στο μυαλό σου είτε να γυρίσεις πιο πίσω σε αγώνες πιο μικρούς, είτε όσο μεγαλώνεις να σου μπαίνουν και άλλες ιδέες στο μυαλό, δηλαδή να σπάρταθλα, ούλτρα, τέτοια πράγματα? Νομίζω ότι είμαι καλά. Νομίζω ότι είμαι καλά, εντάξει. Την υπέρβασή μου νομίζω ότι την έχω κάνει μέχρι εκεί. Δεν ξέρω, ποτέ μιλες ποτέ, αλλά και να γυρίσω πίσω στα μικρά πλέον δεν είμαι τόσο γρήγορος όσο ήμουν παλιά. Οπότε δεν νομίζω δηλαδή να γυρίσω αυτά με αυτά που είμαι όπως είμαι τώρα. Ωραία. Οπότε ο κόσμος θα σε βλέπει σε τέτοιους αγώνες, στον ημιμαραθώνιο, στο μαραθώνιο. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε τώρα, άντε. Ένα πενιντάρι. Μέχρι εκεί κάνα τέτοιο ούλτρα. Λίγο παραπάνω από το μαραθώνιο. Αυτό εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω πολλοί κόσμος έχει πει 5 χιλιόμετρα παραπάνω και μετά τα 50 γίνανε 100. Εντάξει, δεν νομίζω. Θέλει τρελή υπομονή. Εντάξει, είμαι γενικά της υπομονής, αλλά εκεί δεν. Έχω ακούσει και ιστορίες γενικά. Εντάξει, είναι. Ναι, νομίζω ότι μετά περνάμε σε άλλο. Νομίζω πρέπει να είσαι, θα το πω λίγο πιο γλυκά, πρέπει να είσαι λίγο παλαβός για να μπορείς να τα κάνεις αυτά, συσταγωγικά, κατάλαβες. Οκ,
Κοίτα, στον πολύ τον κόσμο, παλαβή είναι και όσοι τρέχουν μαραθώνιο. Καλά, ναι. Εντάξει. Εγώ έχω, έχω γνωρίσει κόσμο που όταν το έχει φέρει κουβέντα μου λένε «Α, είσαι από αυτούς τους τρελούς, ας πούμε, που τρέχουν μαραθώνιο, δηλαδή είστε τρελοί, δεν έχετε διαδέσιμο». Οπότε, ξέρεις, ο καθένας ορίζει το επίπεδο τρέλας του άλλου ανάλογα. Ναι. Εγώ φαντάσου βλέπω τα κάτι προπονήσεις του Ζησιμόπουλου. Δεν λέω τι κάνει το παρκάρι, τι κάνει, ειδικά μες στο γήπεδο, γύρω. Δηλαδή εγώ έχω κάνει μες στο γήπεδο 20 χιλιόμετρα και έχω αναχτίσει. Το παλικάρι έχει κάνει 100 μέσα και εντάξει, okay, μια χαρά. Δεν ξέρω πώς το κάνει ο Φώτης. Τον είδα στο, τον πέτυχα στο κομμάτι της διαδρομής του μαραθωνίου εκεί που έσπρωχνε με τον Γρηγόρη του Σκουλαρίκ την Αγγελικούλα. Ναι. Τον είδα κι εγώ. Και τον πέτυχα εκεί και πραγματικά δηλαδή βλέπω στο Strava κάτι 45 που γράφει κάθε μέρα πάρνηθες, δρόμους και τέτοια και λέω «Οκ, εντάξει, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά». Αυτά εντάξει, αυτά άμα είσαι σε πάρνηθα και τέτοια ξεχνιέσαι. Άμα δεν, επειδή εντάξει, δεν έχω τρέξει ποτέ το βουνό και αυτά, αλλά μου έχουν πει ότι γενικά οι αγώνες βουνού δεν σε κάνουν να κοιτάς το ρολόι, δεν σε αγχώνες, απλά πας. Και εντάξει, έχει ενδιαφέρον δηλαδή τα μονοπάτια και όλα αυτά, δεν είναι ένα μονοτόνο πράγμα όπως το δρόμο. Και χειρότερα το γήπεδο, να είσαι γύρω-γύρω. Αυτό, ναι, πού το πας. Λέω, εγώ έκανα αυτό και λέω, Παναγία μου, θέλω να βγω έξω, δεν μπορώ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Εγώ και 10 χιλιόμετρα να κάνω μέσα στο γήπεδο, δηλαδή νομίζω ότι θα πεθάνω. Δεν γίνεται να κάνω τους γύρους. Είναι βαρετό πολύ, δεν ξέρω. Ναι. Φαντάσου και ο Ζόρζος κάτι προγράμματα που είναι πολλά σε χιλιόμετρα μου λέει θα πάμε έξω, ημιτό θα πάμε. Που έχουμε τη διαδρομή εκεί πάνω, την Τεσσάρα. Εκεί θα πας, δεν θα πας στο γήπεδο να το κάνεις. Δεν γίνεται. Είναι αυτοκτονία. Ναι. Έτσι είναι. Άμα μάθεις έξω, μετά είναι δύσκολο να μπεις μέσα στα στάδια. Θα σου δώσω 5 στοιχεία, 6, και θέλω να μου τα βάλεις σε σειρά που πρέπει να τα έχει ένας καλός μαραθωνοδρόμος. Δηλαδή, πειθαρχία, ταπεινότητα, ταλέντο, καλό πρόγραμμα προπόνησης, ταχύτητα και ενδυνάμωση. Με ποια σειρά θα τα βάζεις αυτά? Πειθαρχία, πρώτο. Mm-hmm. Καλή προπόνηση, μου είπες πριν. Ναι. Ναι, δεύτερο. Είπες ταχύτητα και τι άλλο? Πειθαρχία, ταχύτητα, προπόνηση, ταπεινότητα, ταλέντο και ενδυνάμωση. Λόγω μαραθωνίου Αθήνα, θα σου πω. Ναι, σαφώς. Όχι για τους άλλους, γιατί άλλη ενδυνάμωση θα χρειαστεί στην Αθήνα και άλλη στο εξωτερικό που είναι flat. Σίγουρα ενδυνάμωση. Πολλές ανηφόρες, δουλειά. Για να αντέξεις. Το τέταρτο ταλέντο. Mm-hmm. Και το πέμπτο είχαμε μείνει το. Ταπεινότητα. Ταπεινότητα. Εσύ που είσαι ταπεινός, το βλέπεις τελευταία την ταπεινότητα. Ξέρεις, γιατί εκείνη τη στιγμή τι ταπεινότητα και τέτοια. Δεν. Δεν. Πιο πολύ, ξέρεις τι, θα βάζα σεβασμός. Ναι, σωστά. Ίσως θα βάζα πιο πάνω το σεβασμό στο μαραθώνιο, έτσι. Ναι, αλήθεια είναι ότι ο μαραθώνιος Αθήνας πρέπει να το σεβαστείς σαν διαδρομή. Και γενικά το μαραθώνιο. Ναι, σαν απόστα. Ακόμα και οι γρήγοροι δηλαδή σε ξεγελάνε εκεί που λες ότι θα περάσει το πρώτο μαραθώνιο γρήγορα και λες, α, καλά είμαι, ξέρω, πάμε, θα σε ξεγελάσει. Ακόμα και αυτοί. Ναι, η Αθήνα είναι ιδιαίτερη με τις ανηφόρες, αλλά γενικά σαν απόσταση ο μαραθώνιος θέλει σεβασμό, γιατί μπορεί πολύ άνετα να έχεις φτάσει και στο 38-39 χιλιόμετρο που λέει ο λόγος και να σε ταπεινώσει εκεί 2 χιλιόμετρα πριν το τέλος. Ναι. Το έχουμε νιώσει πολύ αυτό στο πετσί μας. Και σε ντουβάρια και σε τείχους και όπως λέγονται αυτά. Ακριβώς. Θα ήθελες τα παιδιά σου να ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό σε συνδυασμό με ένα άλλο επάγγελμα ή θεωρείς ότι ο πρωταθλητισμός σε φθείρει ψυχολογικά πρωτίστως και σωματικά μετέπειτα, οπότε καλύτερα να ασχοληθείς ερασιτεχνικά με τον αθλητισμό? Θα το πω γενικά, θα κάνει ό,τι τον γεμίζει και ό,τι του αρέσει. Μπορεί, δεν θα πιέσω σε τίποτα, δηλαδή άμα θέλει να κάνει πρωταθλητισμό θα κάνει. Άμα δεν θέλει και είναι πιο χαλαρά, θα κάνει. Άμα δεν θέλει να κάνει τίποτα, μην κάνει. Άμα σε ρωτήσει, μπαμπά, βλέπω ότι είχες κερδίσει και ήσουν πρώτος, δεύτερος κτλ. Να κάνω το ίδιο, αξίζει ή όχι? Όσο μεγαλώνεις τώρα, πώς το βλέπεις, άμα το δεις πίσω? Γιατί εντάξει, κέρδισες το μαραθώνιο, θα τον κερδίσεις κι άλλη μια φορά. 2-5, όποιος τον κερδίσει, όσο τον κερδίσει, ας πούμε. Μετά τι θα πεις? Θα πεις, άξιζαν οι θυσίες για όλα αυτά? Ναι, μετά. Ωραία, τώρα.
πιάνεις λίγο, πιάνεις φλέβα εδώ πέρα. Είναι λίγο αμφίροπο. Θα σου πω δηλαδή αυτό. Αν ήμασταν σε άλλη χώρα θα έλεγα ναι, αξίζει ακόμα και το τελευταίο. Και τώρα δεν μπορώ να πω δηλαδή, αλλά είναι λίγο περίεργα. Από ποια άποψη είναι περίεργα? Από την άποψη των υποδομών? Κινήτρων, εντάξει, υποδομών δεν θέλω να... Επειδή έχω ακούω συνέχεια υποδομές αυτό, υποδομές εκείνο. Mm-hmm. Εγώ λέω για την αντοχή, έτσι. Δεν πάει να δείτε την γένεια τι γίνεται, που τρέχουν σε κοκκινόχωμα και στο δρόμο και αυτά. Ναι, αυτό έχει εκεί ένα μέρος στην γένεια που είναι... Όπως είναι η supernova στο διάστημα που γεννάνε αστέρια, εκεί έχει ένα τέτοιο πράγμα που γεννάνε μαραθωνοδρόμους. Ακριβώς. Εκεί έχουν την οτροπία, έχουν το να κάνω προπόνηση, να κάνω αυτό. Είναι εντάξει. Είναι πιο οργανωμένα σε αυτό το θέμα, αλλά εντάξει. Υποδομές, οκ. Okay, ωραία, δεν έχουμε. Εντάξει, κι εγώ, ας πούμε, κάτω στο Λαγονίσι πρέπει να πάω μακριά σε ένα γήπεδο, αλλά τι να κάνω. Συμβιβάζομαι. Πρέπει να υπάρχουν υποδομές γενικά, αλλά αν δεν γίνεται τίποτα, πρέπει να συμβιβαστεί δυστυχώς. Αν είχες χορηγούς, αν είχες υποστήριξη, πες ότι έχεις τα πάντα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχεις ένα πρόγραμμα, ένα σύστημα από πίσω που σε υποστηρίζει σαν τον Κιπτσόγκε, πώς να σου πω. Ναι. Τι θα διάλεγες να κάνεις, πού θα διάλεγες να είσαι, με ποιους θα ήθελες να προπονείσαι για να φτάσεις στο maximum που μπορείς? Εκεί, στην Γένεια. Στην Γένεια, έτσι, στο υψόμετρο εκεί, στο κοκκινόχωμα, ας πούμε. Αν θέλω το maximum, ή η Αιθιοπία, ή όπου, σε αυτές τις χώρες. Κοίταξε, σου είπα, αυτές οι χώρες είναι για όλοι, γι' αυτό βγάζουν τέτοια, είναι υπερδυνάμεις στην αντοχή. Για κάποιο λόγο είναι. Εκεί έχουν όλο, είναι 100.000 άτομα που τρέχουν, έχουν πολλά group, είναι όλη η νοοτροπία τους ότι τρέχουν, κάνουν προπόνηση. Αυτό, οπότε περνάει πιο ευχάριστα η ημέρα σου, περνάει κάπως, δηλαδή δεν είναι τόσο βαρετά. Εντάξει, αν κάνει συνέχεια το ίδιο πράγμα, ναι, οκ. Okay. Κάποια στιγμή λε, οκ. Okay. Κάπου είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο, ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πού, ότι οι τύποι δίνουν ραντεβού 4,5-5 ώρα το πρωί μέσα στα σκοτάδια σε κάτι διασταυρώσεις και μαζεύονται 20-30 άτομα, οι οποίοι είναι όλοι ελίτ, ας πούμε, σε τέτοια επίπεδα χρόνων και βγαίνουν, τρέχουν 30 χιλιόμετρα μέσα στο κοκκινόχωμα, ας πούμε, και μια χαρά. Ναι, ναι. Και η έννοια του όλοι, αν κερδίζουν αγώνες, δεν είναι για να βγουν πρώτοι, να πάρουν χορηγίες και αυτά, είναι να πάρουν τα χρηματικά έπαθλα που δίνουν οι αγώνες για να ανοίξουν ένα καφενείο, να πάρουν δύο ζώα παραπάνω και τέτοια στην γένεια. Ναι, ναι. Φάρμες και τέτοια, ξέρω. Ναι, είναι και ένα κίνητρο. Ναι, κοίταξε τώρα διαφορετικά κίνητρα, ας πούμε, που μπορεί να έχουν άνθρωποι από διαφορετικές χώρες. Είναι φανταστικό αυτή η διαφορά. Απλώς η διαφορά είναι ότι μετά αυτή η καλή κιόλας τον ξέρουν όλος ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Για τους καλούς λέω, έτσι. Οπότε ξεφεύγουν από αυτό, πάνε και λίγο παραπέρα. Πιστεύω Κιπτσόγκε δηλαδή μέχρι να φύγει από αυτόν τον κόσμο θα τον ξέρει Σάρα και Μάρα ακόμα, παράδειγμα. Ναι, εντάξει, είναι μερικά ονόματα οι οποίοι θα μείνουν, ρε παιδί μου, στην ιστορία. Οι επόμενοι σου στόχοι για μέσα στο 24 και στο 25 ποιοι είναι? Οι επόμενοι στόχοι, η αρχή είναι θα τρέξω το μαραθώνιο της Βιέννης 21 Απριλίου. Εκεί θέλω να κάνω κάτω από 2.20, ο στόχος μου αυτός είναι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, οι προπονήσεις πάνε πολύ καλά τώρα. Ήταν και ένα καλό σημάδι και ο μαραθώνιος της Αθήνας το 1.749 που έκανα. Αν όλα πάνε καλά και θέμα καιρού και τροφοδοσίας και όλα αυτά, πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω. Υπάρχει κάποιο όριο για Ολυμπιακούς και τέτοια? Δεν ξέρω πόσο είναι, δεν το έχω δει. 2.8 τώρα. Α, είναι 2.8, έχει πέσει τόσο πολύ, ε. Πάρα πολύ. Κάποτε ήταν 2.17, 2.19 και λες, ωραία, καλά είμαστε. Τώρα, ούτε με τα κέλια. Τώρα εδώ βλέπω εγώ και στο μαραθώνιο της Βοστόνης, ας πούμε, επειδή είναι τέτοιες οι συμμετοχές, έχουν πάει χρόνοι, δεν ξέρω κι εγώ πού, και για μεγάλες ηλικίες που βλέπω εγώ τα ηλικιακά group, το οποίο ακόμα και τότε σου λέει ότι και το χρόνο να έχεις δεν σου εγγυόμαστε ότι θα μπεις. Δηλαδή, επειδή έχει αρχίσει ο κόσμος να τρέχει και μέσα στους ερασιτέχνες και οι ελίτ έχουν γίνει καλύτεροι, έχουν πέσει χρόνοι σε όλα, από απλούς μαραθωνίους μέχρι Ολυμπιακούς αγώνες, μέχρι τα πάντα. Εντάξει, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε να περιορίσει λίγο τις συμμετοχές στους Ολυμπιακούς αγώνες, θέλει να το κάνει λίγο πιο, να είναι η καλύτερη μόνο στον κόσμο. Οπότε γι' αυτό από 2.17 που ήταν κάποτε, το που πάει 2.8.
Εντάξει, να φανταστώ η Βιέννη είναι πιο flat, είναι πιο... Ναι, ναι. Πιο flat από Αθήνα. Εντάξει, την είχα ξανατρέξει και το 22, οπότε την ξέρω. Α, οκ, okay, ωραία. Ξέρω δηλαδή ποια σημεία είναι λίγο δύσκολα, ποια είναι εύκολα, που μπορώ να κερδίσω ή να χάσω, ας πούμε. Οπότε την ξέρω. Καλύτερα δηλαδή, επειδή έλεγα ότι θέλω να βρω μια διαδρομή για να κάνω για κάτω από 2.20, λέω εντάξει, έλεγα ας πούμε και το Αμβούργο που είχα τρέξει και πέρυσι, αλλά επειδή με βάλανε και στους lead μπροστά στην Βιέννη, επέλεξα τη Βιέννη γι' αυτό. Και μετά τη Βιέννη? Μετά τη Βιέννη πιθανόν ξεκούραση και προετοιμασία πάλι για μαραθώνιο Αθήνας. Δεν έχει κάτι άλλο ενδιάμεσα, ας πούμε. Θα μου πεις καλοκαιριάζει και όλα, η μαραθώνη του δρόμου είναι λίγο... Η αλήθεια είναι, ας πούμε, το πανέλλιο προτάσμα στα 5 χιλιόμετρα είναι τέλος Ιουνίου. Εγώ γενικά, ξέρεις, προετοιμασία ξεκινάω, τη μαραθωνία ξεκινάω αρχής Ιουλίου. Δεν ξέρω αν κάνω αυτό το πράγμα, να μπω πεντάρι τέλος Ιουνίου και άντε ξανά ξεκίνα πάλι για μαραθώνιο, λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω. Όχι, μπορεί να μην είναι και... Να μην το αποκλείω και τελείως, αλλά προς το παρόν η φάση αυτή είναι. Είναι λίγο βάρβαρο βέβαια να ξεκινάς προετοιμασία Ιούλιο, όταν ο αγώνας είναι Νοέμβριο και τρως όλο το καλοκαίρι τώρα στην προετοιμασία. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι λίγο στην Ελλάδα, ναι, δεν ξέρω, ίσως ο Μαραθώνιος Αθήνας ήδη, π.χ. για τους αγώνες βουνού, ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές στις διοργανώσεις, προσπαθούν και το Ζαγόρι και ο Όλυμπος, είτε με αύξηση των χρονικών ορίων, είτε με αλλαγές των διαδρομών, να το κάνουν λίγο πιο φιλικό για να μπορέσει ο κόσμος να διαχειριστεί καλύτερα τη ζέστη. Τώρα, ναι. Τι θα κάνει ο Σέγας για το μαραθώνιο της Αθήνας, γιατί ούτως ή άλλως έχει ζέστη τον Νοέμβρη. Πιο μετά δεν είναι τόσο ζέστη, αλήθεια είναι. Το έχουν αναφέρει πάρα πολύ ότι μετά, μέσα Νοεμβρίου και μετά, ότι θα μπορούσαν να το κάνουν. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, επειδή πέφτουν και άλλοι μαραθώνοι εκεί πέρα, και λίγο οι ημερομηνίες είναι στάνταρ κάθε χρόνο. Π.χ. νομίζω αρχές Δεκεμβρίου είναι και τη Βαλένθια, που είναι ένας μεγάλος μαραθώνιος που προσελκύει πολύ κόσμο, οπότε μάλλον θέλω να τους χτυπήσει, ξέρω εγώ. Μακάρι να το αλλάξουν κάποιες, να το πάνε πιο μέσα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι και αρχές Δεκέμβρη να ήταν ο αγώνας, δηλαδή 2 εβδομάδες και 3 εβδομάδες μετά να πάει, καλύτερα θα είναι. Και εγώ το πιστεύω. Άλλο να ξεκινάει, ένας μέσος ερασιτέχνης ξεκινάει την προετοιμασία του κάπου γύρω στο 15 Αύγουστο. Άλλο να ξεκινάς 15 Αύγουστο. Και άλλο να ξεκινάς Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη προετοιμασία π.χ. Αυτός ο μήνας εκεί έχει μεγάλη διαφορά στις θερμοκρασίες, πιστεύω. Είναι λίγο ζόρικα Αύγουστο κυρίως. Μπάμπη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ σήμερα. Σου εύχομαι να πετύχεις τους στόχους. Θεωρώ ότι θα σε δούμε, έτσι όπως σε βλέπω, θα σε δούμε να πρωταγωνιστείς και να είσαι στο επίπεδο που είσαι τώρα και στα επόμενα χρόνια. Μακάρι να σε δούμε και αλλού και διακρίσεις το εξωτερικό και ό,τι άλλο επιθυμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι. Και σε περιμένω ζωγράφο, ε. Ναι, ναι, εντάξει, θα τα πούμε εκεί. Τα έχουμε πει Τρίτη, Πέμπτη, να ξέρεις είναι εκεί. Α, και εγώ Τρίτες, Πέμπτες τρέχω, εντάξει. Μια χαρά, μπορούμε να το κάνουμε άνετα. Είδες. Ναι, ναι, ναι. Η στάνταρ, να ξέρεις, είναι η Τρίτη. Η Πέμπτη μπορεί να έρθω ή να μην έρθω, να πάω αλλού, ξέρω εγώ. Αλλά η στάνταρ είναι η Τρίτη, να ξέρεις. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και όσους μας άκουσαν και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.